Περίπου 100.000 άτομα στην Ελλάδα πάσχουν από λεύκη. Οι ασθενείς αυτοί βιώνουν στην καθημερινότητά τους σημαντική επιβάρηση στην ποιότητα ζωής τους. Τώρα όμως, μια νέα καινοτόμως θεραπεία έρχεται να τους δώσει καλύτερη ποιότητα ζωής. Ποιες είναι οι τελευταίες θεραπευτικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση της λεύκης? Είμαστε ευτυχείς που σήμερα έχουμε σε έδεσή μας εξαιρετικές σύγχρονες καινοτόμες θεραπείες. Για τη λεύκη υπάρχει μια κρέμα, ένα ζάκ ανστολέας, που είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, με απόλυτη ένδειξη στο συγκεκριμένο νόσημα, γιατί τα άλλα φάρμακα που είχαμε σε έδεσή μας δεν αφορούσαν μόνο τη λεύκη, αλλά και άλλα αυτά στο νοσήματα. Και ένα φάρμακο το οποίο όχι μόνο αναχαιτίζει την εξέλιξη της νόσου, αλλά έχει πολύ ψηλά ποσοστά επαναχρωματισμού των περιοχών που έχουν βλαβεί από την νόσο. Η θεραπεία αυτή σε ποιες κατηγορίες ασθενών με λεύκη ενδείκνεται? Αφορά όλους τους πάσχοντες που έχουν λεύκη και είναι πάνω από 12 ετών. Και κυρίως αφορά την λεύκη του προσώπου σε πρώτη φάση. Είναι ένα φάρμακο το οποίο μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε συμπολίτης μας μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής προέγκρισης και ελπίζουμε ότι σιγά σιγά θα γίνει πολύ προσιτή αυτή η θεραπεία και σε άλλες κατηγορίες με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Κυρία Νικολαίδου, τι είναι η λεύκη? Η λεύκη είναι μια χρόνια επίκτητη δερματοπάθεια. Επίκτητη σημαίνει ότι δεν την έχουμε από την γέννηση, εμφανίζεται μετέπειτα, η οποία χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση λευκών κυλίδων. Κυλίδων δηλαδή, στις οποίες το δέρμα δεν έχει το φυσιολογικό του χρώμα. Πόσοι ασθενείς στην Ελλάδα πάσχουν από λεύκη? Υπολογίζουμε ότι πάσχουν γύρω στις 75 με 100.000. Έχει δηλαδή έναν επιπολασμό περίπου στο 1%. 1% δηλαδή του πληθυσμού μπορεί να εμφανίζει λεύκη. Άρα, αν το ανάγουμε στα 10 εκατομμύρια, είμαστε περίπου 100.000, ίσως λιγάκι λιγότερο. Τι βιώνουν οι ασθενείς με λεύκη στην καθημερινότητά τους? Η καθημερινότητά τους είναι αρκετά δύσκολη, έτσι όπως την περιγράφουν οι ίδιοι. Επηρεάζονται όλες οι λειτουργίες τους σε όλο το φάσμα, δηλαδή και οι διαπροσωπικές τους σχέσεις και οι εργασιακές τους σχέσεις και οι ερωτικές τους σχέσεις. Αναφέρουν ότι η ζωή τους θα ήταν πολύ διαφορετική αν δεν είχαν λεύκη και ότι η λεύκη τους επηρεάζει σε όλη την καθημερινότητα. Από το να πάνε στο κομμωτήριο, από το να πάνε στο γυμναστήριο, από το τι ρούχα να φορέσουν. Είναι δηλαδή ένα νόσημα το οποίο δεν σκοτώνει. Δεν έχουμε θνητότητα, δεν πεθαίνει κάποιος από τη λεύκη, αλλά επηρεάζει πάρα πολύ, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό που λέμε ποιότητα ζωής των ασθενών. Και πολύ συχνά συσχετίζεται και με νοσήματα από την ψυχική σφαίρα, όπως είναι η κατάθλιψη. Οι ασθενείς με λεύκη δηλαδή έχουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης, όπως είναι η αγχώδη διαταραχή. Πάλι οι ασθενείς με λεύκη εμφανίζουν αγχώδη διαταραχή σε ψηλότερα ποσοστά σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.